Γεια σας αγαπητοί φίλοι, νέες εικόνες από την πρώτη ελληνική φρεγάτα Μπελαρά, κλάση Κίμων, FTIHN. Της έχει δώσει στο φως της δημοσιότητας η κατασκευάστρια, Naval Group. Εντυπωσιακέ ομολογουμένω οι εικόνε, τι βλέπετε, τι παραθέτουμε εδώ στο βίντεο. Η πηγή μα είναι ο λογαριασμό του κολοσσού τη Naval Group στα μέσα κοινωνική δικτύωση και συγκεκριμένα στο Twitter. Οι Γάλλοι έχουν θέσει χρονοδιάγραμμα: δύο μπελαρά το 2025, μία το 2026. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί η οψιόν και να δούμε και την τέταρτη. Να έχουμε τέσσερι στολίσκου με επικεφαλής μια τέτοια ψηφιακή φρεγάτα. Μια φρεγάτα για τον κάθε στολίσκο. Ναυαρχίδα του. Λοιπόν, πραγματικά ενδέχεται να δούμε και τον ίδιο τον πρωθυπουργό εκεί στη Naval Group στο Λοριάντ. Θα τα δούμε πώ θα εξελιχθούν. Να τονίσουμε τη συμμετοχή τη εγχωρίου αμυντική βιομηχανία και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων των ναυπηγείων Σαλαμίνα που κατασκευάζονται μπλοκ βάρου 25 έω 100 τόνων για τη γάστρα των πλοίων τα οποία στέλνονται στο Λοριάν και συναρμολογούνται εκεί για να κατασκευαστούν οι φρεγάτε οι οποίε αποτελούν σημείο αναφορά για την ελληνική αποτροπή στη θάλασσα για τι επόμενε δεκαετίε και θυμίζουν το θρηλυκό θορικτό Αβέροφ το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στι μεγάλε νίκε, στι ναυμαχίε τη Λίμνου και τη Έλλη στι αρχέ του περασμένου αιώνα που ελευθέρωσαν το Αιγαίο από την Οθωμανική κατοχή τα νησιά του, ενώ ο ίδιο ο Αβέροφ αγκυροβόλησε στη βασιλίδα των Πόλεων. Εξοπλισμένε μεταξύ άλλων με ραντάρ sea fire με βεληνικέ 500 χιλιόμετρων, αντιεροπορικού πυράβλου μεγάλη εμβέλεια, αστέρ 30 υψηλή ευστοχία με βελληνικέ 130 χιλιόμετρων, ανθυποβρυχιακέ τορπίλε MU90 που συμπληρώνουν ένα πανίσχυρο ανθυποβρυχιακό σύστημα διπλού σόναρ επί του σκάφου και σειρώμενο, νέου εξωσέτα διπλοϊκούς που πλήττουν και παράκτιες στοιχείες του εχθρού MM40B3C, οι οποίοι πλήττουν στόχους στα 200 χιλιόμετρα, ισχυρά πυροβόλα και άλλα συστήματα, μπορεί να μεταφέρει ελικόπτερο MH 60 Ρώμιο, τα καλύτερα ανθιποβρυχιακά στον κόσμο, αλλά και μη επανδρομένο αεροσκάφος. Πανίσχυρες οι φρεγάτες, δείτε τις εντυπωσιακέ εικόνες. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους!